Πάμε αμέσως στον αντιπρόεδρο του Απολλωνά, τον Φάνο Κοινή, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοινή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πανίκο, σε όλους εκεί στο στούντιο και στους φίλους τηλεθεατές. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Πανίκος είπε ότι δεν θα ήθελε να είναι στην εξέδρα του Απόλλωνα. Εσείς ήσασταν στην εξέδρα του Απόλλωνα. Ποιο είναι το συνέστημα όταν δέχεσαι γκολ στο 95? Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ άσχημο συνέστημα. Σίγουρα μας αφήνει μια πολύ πικρή γεύση η χθεσινή ισοφάριση στο τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά του αγώνα. Όμως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κρύα αποτελέσματα. Δυστυχώς μας φέρει σε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη που σίγουρα θα μας έδινε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Όμως για μας αυτό το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε ήδη ξεκινήσει από σήμερα την προετοιμασία μας για το επόμενο παιχνίδι που είναι για μας πάλι εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για τον Απόλλωνα, για τους παίκτες, για τον κόσμο, για τον Τσόρνιγκερ να πετύχει η ομάδα την πρώτη νίκη. Και σε αυτό, να πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, θεωρώ ότι η χθεσινή εμφάνιση έχει πείσει και τον πιο απεσιόδοξο παδό μας ότι αυτή η ομάδα μπορεί και να πάρει το πρωτάθλημα και να αντέξει στην πίεση που υπάρχει μέχρι το τέλος. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι βαρόμετρο για την ομάδα έχουν ανεβάσει απόδοση στην πιο κρίσιμη καμπή του προαθλήματος και είμαστε βέβαιοι ότι αν έχουμε μια εξίσου καλή συνέχεια στα επόμενα 5 παιχνίδια θα έρθουν και οι νίκες και θα πάρουμε αυτό που θέλουμε τόσο πολύ. Κύριε Κοινή, είχα ρωτήσει τον κύριο Τριανταφυλλίδη λίγο νωρίτερα για τη γνώμη του. Θα τη ρωτήσω και εσάς που εσείς είστε και αξιωματούχος, διότι είναι εξοδικητικός ο κύριος Τριανταφυλλίδης στον ΑΠΟΕΛ. Θα θέλατε στην συνέχεια του πρωταθλήματος ξένους διαιτητές, συνδυασμό με ξένους διαιτητές ή μόνο με Κύπριους? Εντάξει, η πρότασή μας σε κάποια φάση του πρωταθλήματος ήταν να συνδυαστούν οι καινούργοι διαιτητές, οι οποίοι, για να μας ειλικρινείς, υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι με ξένους διαιτητές, ούτως ώστε να αποκτήσουν για αυτοί οι εμπειρίες. Όμως θεωρούμε ότι με βάση και αυτά που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, επιβάλλεται τις τελευταίες 5 αγωνιστικές, οι οποίες θα είναι όλες κρίσιμες, για να παραχθεί και αυτή το θέμα της προκατάληψης. Η προκατάληψη και από τον κόσμο ότι πρέπει να έρθουν οι ξένοι διαιτητές. Νομίζω αυτό είναι η θέση μας. Αυτό θα το μεταφέρει, κύριε Κοινή, συγγνώμη. Αυτό θα το μεταφέρει ο εκπρόσωπός σας στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα γίνει την Τρίτη. Ναι, σίγουρα αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε ήδη πράξει και ο πρόεδρος κατηδίαν με κάποια τηλεφωνήματα που έχει κάνει. Όμως μπαίνουμε σε μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα που περιμένουμε και κάποιες εξηγήσεις από τον κύριο Μάζιτ, σημαντικότατες εξηγήσεις και σίγουρα και σημαντικές αποφάσεις. Τι περιμένετε την Τρίτη ουσιαστικά από την Εκτελεστική Επιτροπή? Το πιο σημαντικό είναι ότι περιμένουμε να μας επεξηγήσει ο κύριος Μάζιτ το σκεπτικό αυτών των αποφάσεων. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα δεν μας βρίσκουν σύμφωνος και θα αντιδράσουμε με τον πιο δυνατό τρόπο. Ούτε και αλίμονο αν μπορούμε για ένα παιχνίδι να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Μάλιστα. Κύριε Κοινή, έγιναν και κάποιες δηλώσεις, υπήρξε και μία ανακοίνωση από πλευρά ΣΑΕΚ χθες για τον Τσόρνιγκερ, για τα όσα είπε ο Αλεξάνδερ Τσόρνιγκερ μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού στην δημοσιογραφική διάσκεψη. Από πλευρά ΣΑΕΚ, θέλετε να πείτε κάτι για αυτό το θέμα? Εγώ θα πω το εξής. Ο κύριος Τσόρνιγκερ νομίζω έχει αποδείξει ότι μέχρι τώρα κοσμεί τα κυπριακά γήπεδα. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ενός που ασχολείται με το κυπριακό ποδόσφαιρο να έχει τις δικές του απόψεις και να διαμαρτύρεται για οποιαδήποτε φάση την οποία τον αφορά. Από εκεί και πέρα δεν θα αναφερθώ πίσω στην ένσταση την οποία έχουν επαναφέρει οι ανθρώποι της ΑΕΚ. Νομίζω ότι το αιτιολογικό δεν έχει πείσει κανένα μέχρι σήμερα. Εμείς το έχουμε αφήσει πίσω. Είμαστε πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα με αρκετή διαφορά από την ομάδα της ΑΕΚ.
8 ολόκληρους βαθμούς και νομίζω η απάντηση διέρεσε στο γήπεδο. Μάλιστα. Η διαφορά που έχεις μικρυνθεί από τη δεύτερη θέση, κύριε Κοινή. Κοιτάξτε, την πίεση πανίκου πρέπει να έχουν από κάτω, όχι από πάνω. Εμείς θεωρούμε οι τέσσερις βαθμοί είναι πολύ σημαντική διαφορά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 4 από τα 1 που μείναν τα 5 παιχνίδια στο Τσίριο. Σωστά, ναι. Είναι μια έδρα που δύσκολα μπορεί οποιοςδήποτε να μας κερδίσει. Θέλω να κάνω έκκληση με τη σειρά μου και στο δικό μας κόσμο. Νομίζω είναι η ώρα να επιστρέψει και να πάρει και αυτό στις νίκες, τις οποίες μας έχει χαρίσει και στο παρελθόν. Θα είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική βοήθεια για τους ποδοσφαιριστές μας. Θα δουλέψουμε όλη αυτή τη εβδομάδα με κάθε σοβαρότητα, ξεκινώντας από το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου με την Πάφο. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε μια νίκη, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Είδαμε τους οργανωμένους. Ναι, αυτό θα ρωτήσω. Είδαμε τους οργανωμένους, κύριε Κοινή, του ΑΠΟΕΛ να επιστρέφουν σήμερα στο γήπεδο. Σκοπεύετε να κάνετε κάποια κίνηση, κάποια συνάντηση με τους οργανωμένους του ΑΠΟΕΛ για να επιστρέψουν κι αυτοί? Σίγουρα θα το πράξουμε. Το έχω πει, νομίζω έφτασε η ώρα να βοηθήσουν κι αυτοί αυτή την ομάδα που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντική θα είναι η στήριξή τους και πόσο αλλάζει τα δεδομένα όταν είναι παρός στο γήπεδο. Θες κάτι άλλο να ρωτήσεις? Όχι, αυτό ήταν. Ωραία, κύριε Κοινή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.